Πέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Δύο από τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Οι άλλες δύο είναι υπό ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία πάντως προβλέπει αμοιβαία στήριξη σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κάποιου μέλους από κάποια τρίτη χώρα. Συνεπώς, ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της συμφωνίας των Σκανδιναβών? Μήπως φοβούνται κάποια άμεση απειλή από την Ρωσία? Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι είναι μια ιστορική συμφωνία, διότι για πρώτη φορά χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργούν μια καθαρά αμυντική συμμαχία. Όχι συμμαχία στρατιωτικής συνεργασίας, αλλά αμυντική, και η διαφορά είναι ότι στην αμυντική συμμαχία υπάρχουν μέσα πρόνοιες αμοιβαίας στρατιωτικής αρρωγής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα. Αυτή η δύναμη που συγκροτείται των 250 μαχητικών αεροσκαφών με πέμπτης γενιάς ουσιαστικά, υπερσύγχρονα, δημιουργεί μια ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα η οποία καλύπτει ένα ευαίσθητο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ουσιαστικά την Βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Απέναντι βέβαια στην απειλή της Ρωσίας, όπως προδιαγράφεται μετά την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας. Αυτή η δύναμη δεν, όπως είπε, ακούστηκε και στο ρεπορτάζ, θα είναι έτοιμη μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Η απειλή της Ρωσίας υπάρχει και εκφράζεται και καθημερινά, αν θέλετε, από κορυφαία στελέχη της ρωσικής κυβέρνησης λόγω της εμπλοκής της των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στην ρωσική αυτή εισβολή με την ενίσχυση με οπλικά συστήματα και μέσα του ουκρανικού στρατού, και γι' αυτό εκφράζονται και αυτές οι απειλές της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άμεση απειλή, όπως είπατε, εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας από τις τέσσερις, αλλά υπάρχει αυτή η ευρύτερη απειλή και η αποτρεπτική ικανότητα σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί, δηλαδή να αποτρέψει μια ενδεχόμενη απειλή, ουσιαστικά αεροπορική απειλή, εναντίον μιας εκ των τεσσάρων ή και όλων μαζί των χωρών. Ναι, θες να αποφύγεις τον πόλεμο, πρέπει να ενισχυθείς ακριβώς για να είσαι αποτρεπτικός. Και αυτή η συμφωνία πηγάζει και μέσα από, βασίζεται ουσιαστικά και στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία και το πρόγραμμα της ΠΕΣΚΟ. Ναι. Και είναι και μιλούμε για συμφωνίες, έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, που είναι η Ελλάδα και η Γαλλία, και μιλούμε για μια συμφωνία που έγινε πρόσφατα που στην ουσία προβλέπει αμυντική συνδρομή, στρατιωτική συνδρομή στην περίπτωση που κάποια χώρα επιτεθεί σε μία από τις δύο. Ναι, να πούμε ότι αυτή η συμφωνία γίνεται στη βάση του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που προβλέπει την συλλογική αυτοάμυνα. Μια χώρα δηλαδή μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε μια εχθρική επίθεση σε συνεργασία με άλλες χώρες. Να υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία. Η συμφωνία κατατίθεται στα Ηνωμένα Έθνη, ελέγχεται και ισχύει αν είναι σύμφωνη με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και ασφαλώς και το καταστατικό του ΝΑΤΟ και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνθήκη της Λισαβόνας, δεν περιέχουν διατάξεις εναντίον τέτοιων συμφωνιών. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ενισχύουν αυτές τις, ενθαρρύνονται τα κράτη να δημιουργούν αυτές τις συμμαχίες. Γι' αυτό άλλωστε και η συμφωνία υπογράφτηκε στη Γερμανία, με την ανοχή, με την έγκριση, με την ενθάρρυνση και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι και σύμφωνη με την ΠΕΣΚΟ, με την μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Είναι ένα πρόγραμμα η ΠΕΣΚΟ της που εντάσσεται στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, το κεφάλαιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, που καθορίζει ότι δύο ή περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με άλλες χώρες, έτσι ώστε να προάγουν, να βελτιώνουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Δεν προβλέπουν αμυντική συμφωνία βέβαια αμοιβαίας αρρωγής η ΠΕΣΚΟ, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Και σύμφωνα με το άρθρο 33, οι επιχειρήσεις που διεξάγει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στον τομέα της ασφάλειας και είναι εκτός των σημών
Ναι, και μάλιστα προβλέπεται και συμμετοχή χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις συνεργασίες που προβλέπονται στην ΠΕΣΚΟ. Άρα, ναι, μπορεί να πει κανείς ότι και η συμμαχία αυτή σε ένα μεγάλο μέρος, το μέρος δηλαδή της στρατιωτικής συνεργασίας, εκπαίδευσης συνεργασίας κλπ., εντάσσεται, ανήκει και στο κομμάτι της ΠΕΣΚΟ, άρα είναι και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η τώρα... συμφωνία, από τη μία επαναφέρει στο προσκήνιο την γαλλική ιδέα πρωτοβουλία για Ευρωστρατό, αλλά είναι και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να επαναφέρουμε στο προσκήνιο και την αναβίωση του αμυντικού δόγματος Ελλάδας-ΚΙΠ. Ένα θέμα το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια και άπτεται της ασφάλειας της χώρας μας. Ναι, μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πράγματι μια υβριδική συμφωνία, υβριδική κατάσταση του Ευρωπαϊκού Στρατού. Βέβαια, αυτή η συμφωνία δεν υπογράφτηκε από την ηγεσία του ΝΑΤΟ ή από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Υπογράφτηκε από χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, οι δύο είναι μέλη του ΝΑΤΟ, οι άλλες δύο είναι υπό ένταξη, η Φιλανδία και η Σουηδία, και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι τρεις χώρες. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό πράγματι σε αυτή τη συμφωνία μπορεί αργότερα να ενταχθούν και άλλες χώρες, όπως είναι οι τρεις βαλτικές χώρες ή και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και έτσι να δημιουργηθεί ο πυρήνας της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Στρατού, που πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που δεν έγινε μέχρι σήμερα. Και βέβαια αυτό είναι ένα παράδειγμα, όπως είπατε, για το πώς τέσσερις χώρες, οι οποίες μοιράζονται, αν θέλετε, την αξία της κοινής ασφάλειας. Άστε. Αλλά δεν έχουν άλλους δεσμούς. Εμείς έχουμε το ομόδοξο, το ομόθρησκο και το όμεμο με την Ελλάδα. Ανήκουμε στο ίδιο έθνος. Άρα έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να προχωρήσουμε στο δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Υπάρχει στο πρόγραμμα του νέου Προέδρου, του κ. Χριστοδουλίδη, η συζήτηση του θέματος με την Ελλάδα για αναβίωση του δόγματος του ενίου αμυντικού χώρου, και αυτό, αν θέλετε, αναιρεί και τις όποιες αντιρρήσεις υπήρχαν μέχρι σήμερα από πολλούς παράγοντες και εντός και εκτός για την αναβίωση του δόγματος του ενίου αμυντικού χώρου μεταξύ Κύπρου-Ελλάδος. Και βέβαια μπορεί να γίνουν και προσπάθειες και με άλλες γειτονικές χώρες. Αυτό δεν το απαγορεύει κάποιος. Είναι δύσκολο βέβαια, αλλά οι προσπάθειες πάντοτε πρέπει να γίνονται. Υπάρχουν οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Δεν προβλέπουν βέβαια, δεν υπάρχει πρόνοια σε αυτές αμοιβαία στρατιωτική εισαγωγή.